Δείτε απόψε στο δελτίο ειδήσεων που σχολιάζει τις επιδοτήσεις και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ο πρόεδρος της κτηνοπραξίας καπνοπαραγωγών Ροδόπης Δαμιανός Μαρφίδης. Μάθετε για το ταξίδι του Μανούσου Μανουσάκη, του σκηνοθέτη των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών, στην Κομωτινή. Μάθετε γιατί ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη, Γιώργος Πετρίβης, αναφέρει ότι στο κόμμα του δεν υπάρχουν διαχωρισμοί αλλά θεσμικά όργανα. Δείτε επίσης τι δηλώνει ένας αλλιώτικος Μολάς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Τα δικά του σχόλια για τις επιδοτήσεις και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική έκανε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα μαζί του ο πρόεδρος της κοινοπραξίας καπνοπαραγωγών Δαμιανός Μαρουφίδης. Σκληρή επίθεση στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία έκανε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σάββας Τσιτουρίδης, κατηγορώντας την για ανεύθυνη πολιτική. Είναι καινοφανές, είπε, να γίνονται εισαγγελείς και να προτείνουν την καταδίκη μας πριν δουν τη δουλειά μας. Ενώ τόνισε ότι βρήκαν τα ταμεία άδεια. Για τις επιδοτήσεις του λαδιού έχουν μείνει 900.000 ευρώ και 20.000 παραγωγοί δεν έχουν πάρει ούτε λεπτό. Παράλληλα έχουν δεσμεύσει για 60 περίπου δις. Εξετάζουμε, τόνισε ο κ. Τσιτουρίδης, 14 σενάρια για την πληρωμή των ελαιοπαραγωγών. Καλούμε τους κυρίους Δρή και Αργύρη να μας πούν πώς θα πλήρωναν τους αγρότες. Όσον αφορά τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ο κ. Τσιτουρίδης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σκόπιμα καλλιέργησε ανύπαρκτες προσδοκίες και ίσως ερμήνευσε λαθασμένα τις προτάσεις της Επιτροπής για τα μεσογειακά προϊόντα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επανέλαβε τους 5 άξονες αιτημάτων που θα προβάλλει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για την επίτευξη των στόχων, τόνισε, απαιτείται συνεργασία και σύμπλευση με άλλες χώρες. Γι' αυτό ξεκινάει από την ερχόμενη εβδομάδα κύκλο επισκέψεων σε Ρώμη, Παρίσι, Λισαβόνα για συζήτηση με τους ομόλογους του. Τις δηλώσεις του κ. Τσιτουρίδη σχολίασε ο πρόεδρος της κοινοπραξίας καπνοπαραγωγών Δαμιανός Μαρουφίδης, που τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν έχει χαθεί καμία επιδότηση. Επιδοτήσεις δεν χάθηκαν μέχρι το 2013. Σκληρές είναι οι διαπραγματεύσεις και εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Από εκεί και πέρα δεν παρακολούθησα τις δηλώσεις του κ. Τσιτουρίδη. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη το τι είπε, αν το είπε και εκφράζει την αλήθεια ή όχι. Αυτές είναι οι δικές μου θέσεις, είναι οι θέσεις του συνεταιριστικού κινήματος, μέλος του οποίου είμαι, και συνδιαμορφώσαμε τις θέσεις, αν θέλετε, του τότε υπουργού και το επιτελείο του, και από εκεί και πέρα αναμένουμε. Κύριε Μαρουφίδη, πιστεύετε ότι έχουν χαθεί κάποιες επιδοτήσεις? Το επαναλαμβάνω, το πιστεύω απόλυτα ότι δεν έχουν χαθεί επιδοτήσεις. Επίσης ο κύριος Τσιτουρίδης όμως μεταξύ άλλων επισήμανε ότι βρέθηκαν 900.000 ευρώ, ενώ 20.000 παραγωγοί δεν έχουν πάρει ούτε λεπτό όσον αφορά τους παραγωγούς για το λάδι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να επισέλθω σε ιδιαιτερότητες της συνέντευξης του κυρίου Τσιτουρίδη, διότι δεν την άκουσα. Μάλιστα. Εγώ αυτό που με ρωτήσατε σας απαντώ ευθέως, ότι οι επιδοτήσεις δεν έχουν χαθεί, είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν και πιστεύω ότι όταν γίνονται με γνώμονα το συμφέρον του κράτους μας και λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αγροτικού συντηρητικού κινήματος, ο οποιοσδήποτε υπουργός, πιστεύω ότι θα επιτύχει. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο στην πολιτική ενότητα του δελτίου μας. Στο πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, που εμπεριείχε τους λόγους που οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας στράφηκαν προς τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Πετρίδης. Ο κύριος Πετρίδης επεσήμανε ότι σέβεται το δικαίωμα της έκφρασης των δημοσιογράφων αλλά και των αρθρογράφων, ενώ παράλληλα επεσήμανε σχολιάζοντας το δημοσίευμα που έκανε λόγο για πατριάρχες, λοχαγούς και φαντάρους μέσα στο κόμμα, ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν διαχωρισμοί αλλά θεσμικά όργανα. Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 24 Μαρτίου του 2004, στο άρθρο της που είχε ως τίτλο «Για 5 λόγους οι μουσουλμάνοι στράφηκαν στη Νέα Δημοκρατία», αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εσωμειωνοτικές πολιτικές διαμάχες με την ανοχή ορισμένων θεσμικών παραγόντων του ΠΑΣΟΚ έπαιξαν καταστροφικό ρόλο, με αποτέλεσμα άτομα που ψηφίστηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στις νομαρχιακές εκλογές να προπαγανδίσουν υπέρ του νεοδημοκράτη υποψηφίου Ιλχάν Αχμέτ, με τη σκέψη να βγουν έξω από το πολιτικό παιχνίδι οι χαμένοι και στις επόμενες εκλογές να είναι υποψήφοι οι ίδιοι με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Καθώς και ότι στην πραγματικότητα λίγοι εργάστηκαν από το τοπικό ΠΑΣΟΚ προεκλογικά για την νίκη του κόμματος. Οι πατριάρχες του κόμματος κυκλοφορούσαν άσκοπα σαν να γινόταν πραγματικότητα
σημαντικό πάρτι, οι λογαγοί λογάριαζαν τα μελούμενα και οι απλοί φαντάροι έτρεχαν άσκοπα και χωρίς τακτική και πολιτική να συγκεντρώσουν ψήφους. Ο ερωτηθής, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πετρίδης, τόνισε ότι δεν θα προβεί σε σχολιασμό, καθώς σέβεται το δικαίωμα της έκφρασης των δημοσιογράφων και των αρθρογράφων, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι στο κόμμα τους δεν υπάρχουν διαχωρισμοί αλλά θεσμικά όργανα. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας και της έκφρασης, της ελευθεροτυπίας ευρύτερα, όχι της συγκεκριμένης εφημερίδας, της ελευθεροτυπίας και της έκφρασης, δυνατότητας έκφρασης από τους δημοσιογράφους, τους αρθρογράφους, αλλά και οποιονδήποτε εκφράζει δημόσια την άποψή του. Συνεπώς, το σχόλιο του ανταποκριτή της ελευθεροτυπίας του κ. Σολταρίδη, ο οποίος είναι στην Κομωτινή, νομίζω ότι δεν σηκώνει περαιτέρω σχολιασμό, δημόσια τουλάχιστον από εμάς. Τα ζητήματα που βάζει μέσα δεν είναι μόνο αυτό το σημείο, είναι 5 σημεία. Τα ζητήματα αυτά τα έχουμε δει. Κάποια από αυτά ήδη αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης για μας και είναι κομμάτι από τις διεργασίες τις οποίες κάνουμε την επόμενη των εκλογών. Από εκεί και πέρα, να είστε σίγουροι και να είναι και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ στον ομορροδόπη σίγουρος ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω στη διαδικασία αυτή την επίπονη στην οποία έχουμε μπει αμέσως μετά τις εκλογές. Νομίζω όμως ότι το δεύτερο που θα ήθελα να σας αναφέρω θα μου το σχολιάσετε, γιατί αναφέρετε καθαρά στο ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα λίγοι εντάστηκαν από το τοπικό ΠΑΣΟΚ προεκλογικά για την νίκη του κόμματος. Οι πατριάρχες του κόμματος κυκλοφορούσαν άσκοπα σαν να γινόταν ένα πραγματικό πάρτι, λογαγοί λογάριαζαν τα μελούμενα και οι απλοί φαντάροι έτρεχαν άσκοπα και χωρίς τακτική και πολιτική να συγκεντρώσουν ψήφους, έτσι. Τώρα, για κάποιον ο οποίος χωρίζει τους ανθρώπους σε πατριάρχες, λοχαγούς και απλούς φαντάρους, νομίζω ότι μια τέτοια οπτική μπορεί να έχει και νόημα. Σε εμάς όμως δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Υπάρχουν τα θεσμικά όργανα. Τα θεσμικά όργανα βέβαια απαρτίζονται από πρόσωπα. Σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διάσταση υπήρξαν θεσμικά όργανα του ΠΑΣΟΚ τα οποία λειτουργήσαν καλύτερα, κάποια που δεν λειτουργήσαν όσο θα έπρεπε. Υπήρχαν πρόσωπα τα οποία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που είχαμε και που είχε το ΠΑΣΟΚ βασικά από αυτούς. Υπήρξαν και πρόσωπα τα οποία λειτουργήσαν με λιγότερο ζήλος και με λιγότερη διάθεση. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά τώρα και δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια πραγματικότητα την οποία όλα τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα και φαντάζομαι και είναι ουτοπία να πει κάποιος ότι θα μπορέσει να διορθώσει αυτή την κατάσταση και στο μέλλον θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι επιλέγουν από μόνοι τους την δική τους διαδρομή και τη δική τους συμμετοχή σε αυτό το οποίο λέγεται αγώνας και κυρίως αυτό το οποίο λέγεται προεκλογικός αγώνας. Βέβαια, σας είπα και προηγούμενο ότι τα όργανα θα αξιολογήσουν τη στάση και των θεσμών, και στους θεσμούς δεν αναφερώ ούτε την Νομαρχιακή Επιτροπή, ούτε τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, και των προσώπων. Εδώ, μάλλον, πάει το θέμα του γραμματέα. Όπως επίσης, θα γίνει αξιολόγηση και όλων των προσώπων και των θεσμικών εκπροσώπων οι οποίοι έκαναν ή δεν έκαναν τη δουλειά τους. Πάντα όμως, και αυτό θέλω να το τονίσω, πάντα στην κατεύθυνση όχι του καταμερισμού έτσι ευθυνών, προκειμένου να μπούμε σε μια στήρα και εσωστρεφή διαδικασία γκρίνιας και μιζέριας, η οποία πολλές φορές, και το λέω δημόσια, ξεκινάει και από τις προσωπικές φιλοδοξίες και στοχεύσεις του καθενός, να σηκώσουμε τον ένα από την καρέκλα για να καθίσουμε εμείς, έτσι ανοιχτά. Αλλά η όποια ζήμωση και ανάλυση θα γίνει, και η αυτοκριτική κυρίως, θα γίνει ακριβώς στην κατεύθυνση του να διορθώσουμε όσο περισσότερα μπορούμε από αυτά τα οποία εκφράστηκαν μέσα από αυτήν την διεινική παθογένεια, η οποία, όπως είπα και προηγούμενα, χαρακτηρίζει όλους τους πολιτικούς χώρους της πατρίδας μας. Την Κομωτινή επισκέπτεται από την Πέμπτη ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών, Μανούσος Μανουσάκης. Κατά τη δεύτερη επίσκεψή του στην Κομωτινή, συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μαρία και τον σεναριογράφο Βασίλη Σπυλιόπουλο. Χθες ο κύριος Μανουσάκης επισκέφθηκε τα χωριά του Γιακά και το απόγευμα συνομίλησε με κατοίκους της οδού Φιλίππου Πόλεως. Το Art Channel τον συνάντησε στο γραφικό συνοικισμό να συνομιλεί με ανθρώπους που τους χαρακτήρισε ανοιχτόκαρδους, χαμογελαστούς και επεξηγηματικούς και να οσμίζεται την ατμόσφαιρα της πόλης. Τα βλέπω λίγο κουρασμένο σήμερα. Αγώνα στη ζωή. Ναι. Ένας έρωτας ενός μουσουλμάνου δασκάλου και μιας φοιτήτριας της νομικής σχολής θα αρχίσει να εξετυλίγεται σε λίγους μήνες μέσα στα καλτερίμια και τους δρόμους της Κομωτινής. Γραφικές γειτονιές όπως αυτή της οδού Φιλίππου Πόλεως, οικισμοί που έλκουν την προσοχή των επισκεπτών στην περιοχή του Γιακά, αποτελούν πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη Μανούση Μανουσάκη. Στη δεύτερη του επίσκεψη στην πόλη της Κομωτινής για τις ανάγκες του επόμενου σύριαλ,
πραγματοποιείται με βάση το βιβλίο της Αναστασίας Καλλιωτζή. Μη μου λες αντίο, ο Μανούσης Μανουσάκης μιλάει για τους Κομωτινέους, που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους χαμογελαστούς, ανοιχτόκαρδους και επεξηγηματικούς. Με στο Βοσπόρου τα στενά. Κύριε Μανουσάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για δεύτερη φορά στην Κομωτινή. Ναι, δεύτερη φορά. Υπάρχει και τρίτη και τέταρτη κατά βάση πιθανότητα. Αυτή τη φορά όμως το ταξίδι, η παρουσία σας εδώ, είχε συγκεκριμένους σταθμούς, έτσι δεν είναι? Ναι, πήγαμε σε διάφορα χωριά της περιοχής γύρω-γύρω από την Κομωτινή. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο Μαχαλά, της μουσουλμανικής μειονότητας, που είναι ένα υπέροχο μέρος, δηλαδή με ανοιχτόκαρδους ανθρώπους, χαμογελαστούς, φιλικούς, εξυπηρετικούς, επεξηγηματικούς. Και σιγά σιγά μαθαίνουμε και βλέπουμε πράγματα, σμιζόμαστε την ατμόσφαιρα της πόλης και των πληθυσμιακών ομάδων που την συνιστούν και σκεφτόμαστε. Ήρθαμε αυτή τη φορά μαζί με τον Βασίλη Σπυλιόπουλο, τον σεναριογράφο, και προχωράμε να δούμε πώς θα συντάξουμε όλη αυτή την ιστορία που προτιθέμεθα να κάνουμε. Γνωρίζοντας τους ανθρώπους της Κομωτινής, τους ανθρώπους της Ροδόπης, γνωρίζοντας επίσης τους χώρους της που έχουν έναν ειδικό, ξεχωριστό άρεμο ο καθένας οικισμός, έχετε κατά νου επίσης να κάνετε και διαφοροποιήσεις ενδεχομένως και στο σενάριο του βιβλίου το οποίο ετοιμάζετε να γυρίσετε τον Ιούνιο να τραπατώμε? Δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα από όλα αυτά, γιατί θα αρχίσει να γράφει το σενάριο. Το βιβλίο είναι ένας μια εξαιρετική βάση για οτιδήποτε πρόκειται να κάνουμε. Πάντα ένα σενάριο διαφέρει από ένα βιβλίο. Ο ίδιος και ο σεναριογράφος του νέου σύριαλ, Βασίλης Σπυλιόπουλος, οσμίζονται σε αυτό το ταξίδι την ατμόσφαιρα της πόλης και των πληθυσμιακών ομάδων που τη συνιστούν. Όσο για το σενάριο, διαφέρει πάντα από ένα βιβλίο. Ο Γιάννης κλαίει τα δειλινά και ο Μεμέ της πλάι. Δεν ξέρουμε ακόμα, τώρα θα αρχίσουμε να γράφονται τα σενάρια. Γι' αυτό έχει έρθει και ο Βασίλης Σπυλιόπουλος εδώ, για να πάρει τη μυρωδιά της περιοχής, να δει τον τόπο, να μιλήσει με ανθρώπους, να ορμιστεί πράγματα. Το βιβλίο είναι μια εκπληκτική βάση για το σενάριό μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με χαρακτήρες αληθινούς, γλαφυρούς, με μια ιστορία πραγματικά ερωτική, στο βάθος της και στην ουσία της και στην πεμπτουσία της ερωτική, αλλά πάντα ένα σενάριο από ένα βιβλίο διαφέρει. Και στο απόγευμα ο κύριος Μανουσάκης επισκέφθηκε την οδό Φιλίππου Πόλεως, μίλησε με τους κατοίκους, φωτογράφησε δρόμους και γειτονιές. Όσο για τις πρακτικές ανάγκες που το ίδιο το σύριο δημιουργεί, πρόκειται για ανθρώπους που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά για σπίτια τα οποία θα κρυθούν να νοικιαστούν. Ανθρώπους που θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί μας, να μας βοηθήσουν, πρέπει να βρούμε 3-4 σπίτια εδώ πέρα στην περιοχή αυτή που θα μας διατεθούν για τα γυρίσματά μας, οι δρόμοι, τα μαγαζιά, αλλά η φιλοξενία των ανθρώπων είναι καταπληκτική και δεν πιστεύω να έχουμε κανένα πρόβλημα. Εσύ Ρωμινιός. Στα γραφεία μας στην Αθήνα δεν θα μπορούσε να απευθυνθεί, αλλά και εδώ πέρα είναι πολλοί φίλοι μας που κοιτάνε και μας βοηθούν. Εσείς παραδείγματος χάρη και σε εσάς μπορεί να απευθυνθούν και γενικώς, δηλαδή αν θέλει κάποιος να μας βρει, πιστεύω ότι θα μπορέσει να μας βρει είτε μέσω των φίλων μας εδώ στην Κομωτινή είτε απευθείας στα γραφεία μας. Το επόμενο προγραμματισμένο ταξίδι σας για την Κομωτινή είναι πότε? Είναι προγραμματίσει το κόμμα το επόμενο προγραμματισμένο ταξίδι. να περάσει το Πάσχα, να τελειώσουμε και τα γυρίσματα της σειράς που τελειώνει τώρα τις μεταδόσεις στον Ιούνιο. Το παιχνίδι της συγγνώμης, τελειώνουμε τα γυρίσματα την άλλη εβδομάδα, ίσως πάει και λίγο παραπάνω. Και μετά θα αρχίσουμε πια να σκεφτόμαστε ουσιαστικά και για τη διανομή, ποιοι ηθοποιοί θα επανδρώσουν αυτή τη σειρά, ποιοι θα συμμετάσχουν κτλ. Και εγώ λαός και εσύ λαός, εσύ Χριστό και εγώ αλλά. Επειδή βασιζόμαστε, όχι βασιζόμαστε, πιστεύουμε ας πούμε και μπροστά έχουμε την θρησκεία, αν βλάπτει ή αν εμπειριάζει με την θρησκεία, αν πέφτει δηλαδή αυτό αντίθετα με την θρησκεία,
η μειονότητα θα το διώξει, ας πούμε. Δεν θα το δεχτεί. Φυσικά. Καταρχήν δηλαδή. Αν υπάρχει όμως σεβασμός σε αυτό το στοιχείο. Αν υπάρχει σεβασμός στην πίστη, στη θρησκεία, στη μειότητα, ας πούμε, στο σεβασμό, ας πούμε, στην οικογένεια, φυσικά πρέπει να δεχτεί. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί έρχεται να εγκαινιάσει μια νέα ενότητα του δελτίου του Art Channel που αφορά σε πρόσωπα της πόλης. Ο κύριος Αδουλά Μεχμέτ είναι ο ευγενικός και φιλοσοφημένος ιδιοκτήτης ενός περιπτέρου της οδού Φιλίππου Πόλεως. 20 χρόνια πριν έλαβε μια μεγάλη απόφαση να γίνει καλόγερος, όπως τα λέγαμε στη θρησκεία μας, δηλαδή δούλος του Θεού, που στο Ισλάμ ο αντίστοιχος όρος είναι μολάς. Η απλή επαφή με έναν άνθρωπο μπορεί να φέρει στο προσκήνιο πτυχές του χαρακτήρα του ή της καθημερινότητάς του που δεν φανταζόσουν ποτέ. Ο κύριος Σαδουλά Μεχμέτ, ο ευγενικός και φιλοσοφημένος ιδιοκτήτης του περιπτέρου της Όδου Φιλίππου Πόλεως, είναι καλόγερος, δηλαδή δούλος του Θεού, υπηρέτης του, που στο Ισλάμ χαρακτηρίζεται ως μολάς. Η απόφαση του αυτή ελήφθη από τον ίδιο 3 χρόνια πριν και όταν το ρωτάμε γιατί, απαντά όχι τυχαία. Το να απομονωθείς στην άκρη, στην πάντα δηλαδή, δεν υπάρχει. Απλώς ταιριάζει λίγο πολύ, μοιάζει, γι' αυτό το λόγι σε έναν χριστιανό να μπορέσει να καταλάβει το νόημα στο Ισλάμ. Λέγεται ένας μαθητής, μαθητευόμενος, είτε υπηρέτης, ντούλος, έτσι να το πούμε στα ελληνικά, ντούλος του Θεού, ντερβής λέγεται, μολάς λέγεται. Αυτός που υπηρετεί εν συνεχή μια ζωή στον Κύριο. Καταλάβετε. Για να μπορέσει να καταλάβει ο χριστιανός, με αυτό το νόημα το λέω, αυτή τη λέξη, ας πούμε. Καταλάβετε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πότε πήρατε για πρώτη φορά την απόφαση να είστε αυτό που λέμε εμείς στα ελληνικά καλόγερος? Ποια ηλικία? Πρωτού 18-20 χρόνια πάει. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός στη ζωή σας το οποίο συνέβη? Φυσικά. Έχει πόνο, οικογενειακό πόνο? Όχι οικογενειακό. Ο Κύριος, φυσικά η ζωή, επειδή είμαστε δοκιμασία, αυτή η ζωή είναι δοκιμασία. Ο Κύριος κάθε έναν με την πίστη του, ό,τι μπορεί να σηκώσει, αναλόγως αυτής της εξετάσεις τον βάζει. Καταλάβετε. Και εμάς τον δούλο του, ας πούμε, έβαλε σε μερικές εξετάσεις, ο οποίος πράγματι, τώρα που σκέφτομαι, ας πούμε, αν ο άνθρωπος είσαι στο κοινό, γι' αυτό πολλοί νέοι που δεν είναι πουθενά πιασμένοι, τι κάνουν? Σκοτώνεται, γραμμιέται, πετιέται στη θάλασσα, και δηλαδή δίνει θέλος στη ζωή του. Ενώ δεν έχουμε δικαίωμα ούτε να σκοτώσουμε τον άλλον, ούτε να εκβιάσουμε τον αυτό μας. Η ψυχή είναι του Κυρίου. Για τον κύριο Σαδουλά η ζωή είναι δοκιμασία. Ο Κύριος δίνει στον καθένα μας όποιο βάρος τελικά μπορεί να σηκώσει. Σε αυτές τις εξετάσεις τον βάζει, λέγει χαρακτηριστικά. Η ζωή του μοιράζεται ανάμεσα στην καθημερινότητα και τα κηρύγματα τα οποία καλείται να κάνει ο σωστός δούλος του Θεού. Είναι η φράση της δουλείας. Αν σας ρωτούσα τελευταία να κάνετε ένα σχόλιο για την πορεία του κόσμου μας, όπως βλέπετε στην επικοινωνία σας με τους ανθρώπους καθημερινά, ναι. Τι είναι από αυτό το στοιχείο από το οποίο πάσχουμε πλέον? Πάσχουμε. Μου είχε έρθει ένας κύριος διάβασε σε μια εφημερίδα, για μένα έγραψαν, και ήρθε να γνωριστούμε και μου λέει αυτή τη λέξη και είναι φιλόλογος, έχει σημασία, είναι φιλόλογος. Σήμερα λέει, παρόλο που είμαι καθηγητής φιλόλογος, λέει, δεν βρίσκω άτομο να συζητήσουμε, λέει, πνευματικά. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι πάντοτε σε δοκιμασία, είναι υποχρεωμένος και αναγκασμένος στη βοήθεια του αλουνού. Με ώρες να κάτσουμε να συζητήσουμε, λέει, δεν μπορούμε.
διότι οι κοινωνικές υποχρεώσεις μας επιβάλλουν σε άλλη τάξη, σε άλλη κατάσταση τον άνθρωπο. Δεν βάζω τον αυτό μου αυτό, αλλά επιθυμώ δηλαδή ίσως αυτή που δόθηκα σε αυτή την υπηρεσία με επιβάλλει, όχι με επιβάλλει, θέλω δηλαδή να βοηθήσω στο ζωντανό, έτσι να το πούμε, στον άνθρωπο, πνευματικά και οικονομικά. Ό,τι μπορώ δηλαδή. Ό,τι μπορώ. Θεωρεί την επιλογή του ονόματός του, το οποίο έβωσαν οι γονείς του, Θεοδώρο, και επεξηγεί γιατί. Το κάθε πράγμα έχει και νόημα. Δόξα τον Κύριο, τους γονείς μου που με έδωσαν αυτό το όνομα, Μεχμέτ. Στα αράβικα, Μουχάμετ, στα τουρκικά, Μεχμέτ. Αλλά έχει το νόημα, έχει μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ τους γονείς μου που με έβαλαν αυτό το όνομα. Και πράγματι εμπεριάζει τον άνθρωπο το κάθε τι. Και ο γύρος σου, ο κύκλος σου, και ο ονομασία που σε έχουν δώσει, και ο κύκλος που ζεις. Μεχμέτ θα πει, να πω το άλλο. Στα τουρκικά έχουμε μια παραμία. Σε έναν άνθρωπο, λέει, άμα φωνάξεις 40 φορές οτιδήποτε, στρελός, είτε παλαβός, είτε το α, το β, πράγματι αυτός ο άνθρωπος το παθαίνει αυτό το πράγμα. Το ζει δηλαδή. Και μένα με έχουν βάλει το όνομα Μεχμέτ, και σήμερα τότε που διάβασα και το έμαθα, ας πούμε, σοκ έπαθα. Θα πει το νόημα δηλαδή. Άνθρωπος για συνάντηση, τόπος για συνάντηση, τριάδα είναι. Και στιγμή για συνάντηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συναντιόμαστε και μιλάμε. Η κουβέντα που είχαμε μαζί του κλείνει με μια δική του φιλοσοφία ζωής. Μυρίζοντας, τα ζώα μυρίζοντας, και ανθρώποι μιλώντας, οξία-οξία, καταλήγουμε, βρίσκουμε, ανοίγει η όρασή μας και βάλε. Από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου θα διαρκέσει το νέο ωράριο των καταστημάτων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Πέτρος Λιανουρίδης. Ο κύριος Λιανουρίδης αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο του Πάσχα, καθώς και στην κίνηση των καταναλωτών. Από σήμερα τα μεσάνυχτα δεν αλλάζει μόνο η ώρα, αλλά θα ξεκινήσει και το θερινό ωράριο των καταστημάτων, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Πέτρος Λιανουρίδης. Ο κύριος Λιανουρίδης αναφέρθηκε και στην περίοδο του Πάσχα, λέγοντας ότι αναμένεται η κίνηση των καταναλωτών να είναι αυξημένη. Από σήμερα Σαββάτο και αργά τα μεσάνυχτα αλλάζει η ώρα. Οπότε μπαίνουμε στην θερινή σεζόν. Στο καλοκαιρινό λοιπόν ωράριο των καταστημάτων. Από την Δευτέρα στις 1 Τετάρτου του 2004 έως στις 36 του 2004 θα ισχύει αυτό το ωράριο, μέχρι τη συναλλαγή ώρας της χειμερινής. Οπότε από Δευτέρα τα καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 8 έως τις 2:30, και Τρίτη και Πέμπτη, τα δύο απογεύματα, είναι από τις 5:30 έως τις 9, και το Σαββάτο κανονικά έως τις 2:30. Τώρα το ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας, το οποίο αρχίζει από τη Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, έχουμε 8 με 2:30, 5:30 με 9 όλες τις ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τη Μεγάλη Παρασκευή είναι από τις 11:30 έως τις 7:30 για τον Επιτάφιο, και το Σαββάτο ξανά έχουμε την κανονική ώρα μας από τις 8 έως τις 3 το μεσημέρι. Κατά την περίοδο του Πάσχα αναμένεται να είναι αυξημένη η κίνηση των καταναλωτών. Οπωσδήποτε αυτό περιμένουμε, και αυτό οπωσδήποτε πάλι θα βοηθήσει ο καιρός. Αν ο καιρός είναι καλός, γιατί φέτος είναι λίγο νωρίς το Πάσχα και δεν καθάρισαν ακόμη οι καιρικές συνθήκες. Αν καθαρίσουν και φτιάξει καλές καιρικές συνθήκες για τα καταστήματα, θα είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή θα μπορέσουν να πουληθούν τα ανοιξιάτικα προς τα καλοκαιρινά εμπορεύματα, τα οποία όλοι πλέον έχουν τακτοποιηθεί και περιμένουν αυτή την περίοδο.
Εκδήλωση για την ενημέρωση των πολιτών στο θέμα των δηλητηριάσεων των ζώων πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία Κομωτινής η ζωοφιλική εταιρεία Ροδόπης που συμμετέχει στον ελληνικό συνασπισμό κατά των δηλητηριάσεων. Εκστρατεία αγάπης ενάντια στη δηλητηρίαση των ζώων άρχισε η ζωοφιλική εταιρεία που βρέθηκε σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής για να ενημερώσει τους πολίτες. Η ζωοφιλική εταιρεία είναι μέλος του ελληνικού συνασπισμού κατά των δηλητηριάσεων που ξεκινάει μια πανελλαδική εκστρατεία, στην οποία συμμετέχουν 75 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Πολλές δηλητηριάσεις ζώων που έγιναν κατά το παρελθόν στην Κομωτινή και την Ξάνθη έχουν προβληματίσει έντονα τη ζωοφιλική εταιρεία Κομωτινής, σύμφωνα με την πρόεδρο Άννα Τζεμιδάκη. Βρισκόμαστε εδώ γιατί η ζωοφιλική εταιρεία Κομωτινής παίρνει μέρος, συμμετέχει μαζί με άλλες 75 περίπου ζωοφιλικές ανά την Ελλάδα στην πανελλήνια εκστρατεία κατά των δηλητηριάσεων των ζώων. Βέβαια, η εκστρατεία αυτή ισχύει για μας από τη στιγμή της ίδρυσής μας, όπως και για κάθε άλλη ζωοφιλική. Όλες τις μέρες του χρόνου γίνεται η προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου ότι η δηλητηρίαση των ζώων δεν είναι λύση, είναι απάνθρωπος τρόπος επέμβασης στη φύση, είναι παράνομη, υπάρχουν νόμοι που την καταδικάζουν. Και καλούμε τον κόσμο να βρεθεί κοντά μας, να μάθει καταρχήν, να πάρει το ενημερωτικό υλικό που θα μοιράσουμε σήμερα. Υπάρχουν βέβαια και αφήσεις σχετικές με το θέμα, για να καταλάβουν ότι αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να δώσουν λύση ζωής. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους ίδρυσης της ζωοφιλικής ήταν στο να μπορέσουμε να αντιστρατευτούμε τη βία, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την παράλογη βία. Βέβαια τα τελευταία χρόνια αυτό που όλοι ομολογούν είναι ότι τα κρούσματα είναι σπάνια σχεδόν και δεν υπάρχουν ομαδικές δηλητηριάσεις πλέον στην πόλη, όπως αυτές που ακούμε τελευταία σε πόλεις κοντινές, το παράδειγμα της Ξάνθης ας πούμε πριν κάποιες μέρες. Το μήνυμα της εκστρατείας το έστειλε μια μικρή κοπέλα που έχει υπό την προστασία της 53 κύλους. Ταΐζω 3 χρόνια, έχω 3 χρόνια, έχω 53 σκυλιά τώρα να ταΐζω κάθε μέρα. Είναι μεγάλα, μερικές φορές τα κλωτσάνε. Είναι εδώ πίσω, ήριξε ένα, στο πυροβόλησε ένα εδώ πίσω, ευτυχώς δεν το πέτυχε. Είναι διάσκορπα και αυτοί που τους δίνουν φόλες τους απεχθάνομαι. Ο Χουσέιν Αϊτίν είναι από τη μικρή του ηλικία στη δουλειά του κρεοπόλη. Το συνοικιακό κρεοπωλείο έχει να επιδείξει νέες τεχνικές που αφορούν στο κοτόπουλο ρολό, αλλά και παραδοσιακές συνταγές όταν πρόκειται για λουκάνικα με μπαχαρικά και κρέατα της ντόπιας παραγωγής. Τι βάζετε μέσα σε αυτό το... Μπαχαρικά, κρέατα, μοσχάρι και κρέας, πρόβιο. Μοσχάρι και πρόβιο μαζί? Ναι, μαζί. Ναι. Αυτά. Πόσο καιρό ουσιαστικά τα αφήνετε να αποξηραίνονται? Καμία 2-3 μέρες. 2-3 μέρες. Σε σκοτάδι, σε τι θερμοκρασία ή έξω? Όχι, μέσα στο ψυγείο. Μέσα στο ψυγείο. Ναι. Και αργότερα, από ό,τι βλέπω, τα έχετε σε αυτόν εδώ το συγκεκριμένο χώρο. Λειτουργεί σαν βιτρίνα? Όχι, δεν είναι βιτρίνα. Για να εξαιρέουν πιο καλά. Για να εξαιρέουν πιο καλά. Ναι. Η κατανάλωση, έτσι από ό,τι είδα και εσύ και προηγουμένως, πολλοί στρέφονται και προς το κοτόπουλο ρολό που είναι έτσι μια μόδα της εποχής. Τι περισσότερο έτσι επιδιώκουν να παίρνουν οι άνθρωποι τη Σαββατοκύριακά τους? Πιο πολύ παίρνουν κοτόπουλο, κύμα και μπριζόλες. Και μπριζόλες. Ναι. Εύκολο φαγητό είναι. Εύκολο φαγητό. Ναι, ναι. Και καλό στο μαγείρεμα βέβαια όταν λιώσετε και το καστέρι. Μέσα στο φούρνο. Μέσα στο φούρνο περισσότερο. Ναι. Και τα λουκάνικα είναι και αυτό ένας στάνταρ μεζές? Ναι, στάνταρ μεζές είναι, καταλαβαίνω. Αν θα σας ρωτούσα πώς τα μαγειρεύουν οι περισσότεροι, τα παίρνουν για να τα κάνουν τηγανιτά ή... Τηγανιτά και στο κάρβουνα. Στα κάρβουνα. Ναι. Περισσότερο και στα σπίτια ή περισσότερο στα καφέ? Περισσότερο στα σπίτια. Στα σπίτια. Ναι. Συνήθως Σαββατοκύριακα έχετε περισσότερη δουλειά από τις άλλες μέρες? Σαββάτο, Κυριακή, περισσότερη δουλειά. Δουλεύετε Κυριακή? Εγώ δεν δουλεύω. Δεν δουλεύετε? Όχι, όχι. Έχετε παιδιά? Ένα παιδί έχω. Ένα παιδί. Μικρό φαντάζομαι. Μικρό είναι. Μικρό. 8 χρόνια. Θα θέλατε να κάνει τη δουλειά σας? Δεν καταλαβαίνω. Θα θέλατε να είναι κι αυτός κρεοπόλης όπως και εσείς? Όχι, όχι. Όχι. Δύσκολη δουλειά, Δύσκολη είναι, βεβαίως. Τα κρέατα από πού τα παίρνετε συνήθως? Κρέατα έχουμε δικά μας ζώα.
Από τη Μεγάλη Εβδομάδα θα αρχίσουν να καταναλώνονται σε μεγάλο βαθμό τα τσουρέκια. Όσο για τα υλικά που χρειάζονται προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι νόστιμο και όμορφο, ας ακούσουμε τα όσα μας είπε ο παρασκευαστής των γλυκών. Μια από τις πιο όμορφες και γλυκές νοστιμιές που κοσμούν το πασχαλινό τραπέζι είναι και το τσουρέκι. Τα υλικά που απαιτούνται είναι το φρέσκο βούτυρο, το φρέσκο γάλα, τα αυγά, η ζάχαρη και το αλεύρι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου, τονίζοντας ότι οι καταναλωτές δεν αγοράζουν ακόμη τσουρέκια λόγω της αρακοστής, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως η κατανάλωσή του θα ξεκινήσει από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα του Πάσχα, δηλαδή η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών, από εκεί θα αρχίσει να περπατάει το τσουρέκι. Και οι τιμές αρχίζουν από 5 ευρώ το κιλό και μπορείς να τις βρεις και μέχρι και 10 ευρώ το κιλό που θα είναι τα στολισμένα με το γλάσο του, με το αυγό του, με τα στολίδια του, όλα αυτά θα είναι πάνω. Τα κύρια υλικά για το τσουρέκι και τις νέες νοικοκυρές. Για τις νέες νοικοκυρές είναι το φρέσκο βούτυρο, το φρέσκο γάλα, τα αυγά, η ζάχαρη. Και από εκεί και πέρα είναι τα μυρωδικά, για να δώσει έντονο άρωμα. Και η τέχνη του καθενός. Φυσικά, ναι, είναι τέχνη. Περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση από τους αθλητικογράφους Γιώργο Μαυρίδη και Δημήτρη Μπέκυρτζή. Συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠ Στράκης με την 27η αγωνιστική και αυτή η αγωνιστική είχε 5 διπλά σε 7 παιχνίδια. Ενώ η πρωτοπόρος ομάδα και αίτη ομάδα της Δόξα Γρατινής πέρασε νικηφόρα και από τη Φλία και βρίσκεται πολύ κοντά στην δεύτερη εθνική κατηγορία μόλις 3 αγωνιστικές πριν λήξει το φετινό πρωτάθλημα. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Νέο Σιδηροχώριο όπου η τοπική Δόξα Νέο Σιδηροχωρίου κέρδισε το Γλυκονέρι με το παιχνίδι να έχει 4 κόκκινες κάρτες, 3 πέναλτι και 4 τέρματα και τους λιγοστούς φιλάθλους να βλέπουν ένα πολύ καλό θέαμα. Να δούμε τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής. Αριανά ΠΑΕ ποντίον 6-2. Νέο Σιδηροχώριο Γλυκονέρι 3-1. Φιλία Γρατινή 0-1. Φιλία Έγκυρος 2-7. Ορφέας Κομωτινής Σώστης 0-4. Ίασμος Κοπτερό 0-1. Σάπες Άγιοι Θεοδόροι 0-1. Ρεπό έχει η ομάδα του Ροδίτη. Στη βαθμολογία και στις 27 αγώνες. Γρατινή 72, Άγιοι Θεόδωροι 65, Σάπες 50, Νέος Σιδηροχώριος 44, Αριανά 43, Ορφέας Κομωτινής και Ροδίτη 40, Κοπτερό 37, Σώστης 36, Ίασμος 33. Φιλία και Έγκυρος 29, Γλυκονέρι 23, ΠΑΕ ποντίον 15, Φιλία 4 και η Παραδημή η ομάδα που έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Για να δούμε όμως τι είπαν οι πρωταγωνιστές μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ του Ορφέα Κομωτινής και της Δόξα Σώστη που τελείωσε 0-4. Μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι μεταξύ του Ορφέα Κομωτινής και της Δόξα Σώστη, η ομάδα του Σώστη πέτυχε μια θριαμβευτική νίκη με 4-0 εδώ μέσα στο δημοτικό στάδιο Κομωτινής. Δίκαια θα λέγαμε, μια και έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Την άποψη του Βασίλη του Καλπάνη, του πρόεδρου της ομάδος. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η νίκη αυτή αξίζει στα παιδιά και με την καλή προσπάθεια που δείξαμε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ήμασταν λίγο ασυντόνιστοι. Κατορθώσαμε να πάρουμε το σκορ αυτό που θέλαμε. Αν και δεν περιμέναμε να έχει αυτή την εξέλιξη το σκορ. Ήρθαμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και τελικά το πετύχαμε. Ναι. Πρόεδρε, σας έχω συναντήσει τελευταία παιχνίδια. Η βαθμολογική θέση και οι εμφανίσεις που κάνετε δεν είναι ανάλογες. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ήσασταν πολύ περισσότερο πιο πάνω στη βαθμολογία. Νομίζω ότι οι συγκυρίες που υπήρξαν πριν αυτών των αγωνιστικών ήταν τέτοιες οι οποίες δεν μας άφησαν να πάμε ψηλότερα. Νομίζω ότι μερικά παιχνίδια καθοριστικά παίχτηκαν με διαφορετικούς τρόπους και νομίζω ότι μας αδίκησαν πάρα πολύ. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα και πράγματα, αλλά πιστεύω ότι εάν πραγματικά αφήσουν το πρωτάθλημα να διεξαχθεί κανονικά σε ομαλά πλαίσια, πιστεύω ότι μικρές ομάδες θα τις βλέπουμε ψηλά και τις μεγάλες από ψηλά κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών μικρής διάρκειας προβλέπει για αύριο Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη θα είναι νότιη μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας μέσα από την τηλεόραση του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.